Τι προσπαθούν να κάνουν λοιπόν? Προσπαθούν με το ζόρι να δημιουργήσουν ψεύτικες προσδοκίες. Τους απαντάμε. Αυτός ο λαός, έτσι όπως τον καταντήσατε, έτσι όπως τον φτωχύνατε, ένα και μόνο μπορεί να ελπίζει πια από την κυβέρνησή σας. Να φύγετε όσο το γρηγορότερο δυνατόν από την εξουσία. Να προκηρύξετε εκλογές. Για να γίνετε από καθημερινός εφιάλτης του λαού μας δυσάρεστη ανάμνηση. Μόνο αυτό μπορεί να ελπίζει και να προσδοκά ο λαός από αυτή την κυβέρνηση. Η μόνη λύση είναι να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Για να απαλλαγεί ο τόπος από αυτό το καθεστώς της διαπλοκής και της κλεπτοκρατίας. Το μόνο σχέδιο που έχουν για την Ελλάδα είναι το μνημόνιο, δεν έχουν άλλο σχέδιο. Η μόνη προοπτική που μπορεί να δώσουν είναι μια Ελλάδα πτωχευμένη που με βίαιο τρόπο διαμορφώνει ήδη το μνημόνιο. Η Ελλάδα της ενδημικής ανεργίας, η Ελλάδα της κοινωνικής πτώχευσης, η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών, των μηδενικών δικαιωμάτων, της εξαϊλωμένης δημοκρατίας, η Ελλάδα του νόμου και της τάξης. Δηλαδή η Ελλάδα του ΛΑΕ πλήρωνε και σώπαινε. Αυτή την Ελλάδα οικοδομούν. Της φθηνής και απροστάτευτης εργασίας. Μια Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη, ως δήθεν κίνητρο για επενδύσεις. Για επενδύσεις που δεν έρχονται και όταν κάποιες έρχονται δεν είναι επενδύσεις, αλλά λαιλασία του δημόσιου πλούτου.